Καλή χρονιά, εύχομαι κι εγώ. Όπως το είπες στην αρχή, το πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρουν οι παίκτες τα πατήματά τους λόγω των αποχών με τις διακοπές, ήταν λίγο δύσκολο για τους θεατές να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Βέβαια, δεν έλειπε και το πάθος, όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν λείψαν κάποιες ευκαιρίες που έγιναν πιο πολύ από λάθη. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι μπήκαμε πιο δυνατά μέσα στο παιχνίδι, ξέραμε τι θέλαμε μέσα στο παιχνίδι, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Βέβαια, σημαντικό είναι η ομάδα να χάνει ευκαιρίες. Το κακό θα ήταν να μην έχανε τις ευκαιρίες. Τελικά, μετά από μια πάρα πολύ καλή ενέργεια των παιχτών μου και την τελική πάσα από το Γερδέ, βρέθηκε ο αρχηγός μας, ο Φουρτούνης, έβαλε τον γκολ και πήραμε την νίκη. Συνέχεια. Το νέο έτος του 2023 σας βρίσκει στην κορυφή. Η συνέχεια αναμένεται εξίσου δύσκολη. Πολλά ντέρμπι βλέπουμε στο δεύτερο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο, αυτό που έχουμε συναντήσει και εμείς μέχρι τώρα, υπάρχουν πιο οργανωμένες ομάδες. Ομάδες που έχουν αρκετούς παίκτες στη διάθεσή τους. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, πολλές οι ομάδες. Και θεωρώ ότι αν πατήσουμε πάνω σε αυτό και με κάποιες άλλες ομάδες από τον άλλο όμιλο, θεωρώ ότι σε έναν όμιλο θα γίνουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Στο σημερινό παιχνίδι σας έλειψε, αν δεν κάνω λάθος, ο Νταλούκας, ο Κιτσόπουλος, στα χαφ. Έχετε παιδιά από την Ακαδημία, θα κάνετε μεταγραφές ή θα επιλέξετε να πάτε στο δρόμο, στη λογική της ενίσχυσης από την Ακαδημία? Ένα καλό ερώτημα αυτό. Αυτό που εμείς κοιτάζουμε είναι το παιχνίδι ξεχωριστά. Σίγουρα η ομάδα των Μετεώρων πρέπει να πρωταγωνιστεί. Έχουμε αρκετούς παίχτες που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας, αλλά υστερούμε κάπου σε ποιότητα και σε εμπειρία στην ομάδα. Και αυτό είναι πιο πολύ δηλαδή που μας στερεί κάποια πιο εύκολα αποτελέσματα ή στο να τελειώνουν πιο γρήγορα τα παιχνίδια. Σίγουρα η ομάδα θα χρειαστεί ένα-δύο παίχτες αν θέλει να μπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστική, και δεν μιλάω μόνο για το αεραστεχνικό, γιατί μιλάω μετά ότι από τη στιγμή που είναι να τερματίσει τις πρώτες θέσεις, θα πρέπει να κοιτάμε και τους αγώνες μπαράζ. Αλλά αν δεν γίνει αυτό από τη διοίκηση, θα πορευτούμε με τους παίχτες που έχουμε στη διάθεσή μας και θεωρώ ότι θα φανούμε πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Θωμά, σε ποιον αφιέρωσε τον γκολ, τηλεφώνημα? Στην μητέρα μου. Συγχαρητήρια για την εμφάνιση. Ένα γκολ, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε στα 7 στο πρωτάθλημα. Και μία assist στο 91 που σήμαινε την νίκη για την ομάδα σου. Το σχόλιο σου για το σημερινό παιχνίδι? Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου πρώτα απ' όλα. Να ευχαριστήσω την ομάδα, να συγχαρώ όλα τα παιδιά ένας προς ένας. Μας άξιζε η νίκη, θεωρώ. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για αυτή. Δεν έχω πολλά λόγια να πω. Ο coach με έχει καλύψει. Είμαστε στοιχισμένοι, συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά και μακάρι να πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό.